Εκτιμάται ότι θα έχουμε ένα χειμώνα γεμάτο προκλήσεις και δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην επάρκεια εφοδιασμού και στις τιμές ενέργειας. Οι αλλεπάλληλες δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών και τα μέτρα που λαμβάνονται σε όλη την Ευρώπη, με κορυφαία παραδείγματα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και στη Γερμανία, δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος επιδεινώνει δραματικά την ενεργειακή κρίση και οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Gazprom ότι θα σταματήσει εντελώς τη ροή φυσικού αερίου για λόγους συντήρησης στον βόρειο διάδρομο, στο Nord Stream 1, από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου, επιτείνουν περαιτέρω το πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι τιμές του φυσικού αερίου να κινηθούν χθες πάνω από τα 270 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην Ελλάδα, σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, προνοήσαμε έγκαιρα και αποτελεσματικά κινούμενοι σε δύο κατευθύνσεις. Εξασφαλίσαμε την επάρκεια και εξασφαλίζουμε την επάρκεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια και δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών για την έμπρακτη στήριξη νοικοκυριών και επαγγελματιών απέναντι στην τροφοδοτούμενη ενεργειακή ακρίβεια. Αυτά τα επιτυχάνουμε κινούμενοι σε τρεις άξονες. Πρώτον, θέτοντας σε ισχύ νέα ρυθμιστικά μέτρα, όπως τον μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων από την ηλεκτροπαραγωγή, την διαφάνεια στις τιμές που ανακοινώνονται από τους προμηθευτές και την διευκόλυνση των καταναλωτών στην αλλαγή παρόχου αζημίως. Δεύτερον, προωθώντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα υποδομών και δράσεων, όπως η νέα πλωτή δεξαμενή στη Ρεβιθούσα, ο νέος τερματικός σταθμός αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στην Αλεξανδρούπολη, η αλματώδης αύξηση στην κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο διπλασιασμός της λιγνητικής παραγωγής. Και τρίτον, δημιουργώντας το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, προκειμένου να λαμβάνουμε μέτρα οικονομικής στήριξης όλων των οικοκυριών και των επαγγελματιών σε μηνιαία βάση. Ήδη κατά τις πρώτες 41 ημέρες λειτουργίας του νέου μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων από τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εισπράξαμε 1 δισεκατομμύριο 21 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για την ενίσχυση των επιδοτήσεων στους καταναλωτές. Παράλληλα, δημιουργούμε από το Σεπτέμβριο έναν μόνιμο μηχανισμό αντιστάθμισης κινδύνου, ο οποίος θα τροφοδοτείται από ένα νέο αποθεματικό λογαριασμό. Σε αυτόν θα κατευθύνεται μία εισφορά, η οποία θα περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς οίκο και δεν θα ξεπερνά το 1 λεπτό ανά κιλοβατόρα για τους οικιακούς καταναλωτές. Με αυτό το εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου θωρακίζουμε και προστατεύουμε τους Έλληνες από μελλοντικές επώδυνες ενεργειακές κρίσεις. Ταυτόχρονα όμως προχωρούμε και σε εξορθολογισμό των χρεώσεων οίκο, καθώς μειώνουμε έως και 70% την επιβάρυνση σε οικιακά τιμολόγια που έχουν αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή για παράδειγμα έχουν αντικαταστήσει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο με ρεύμα για την θέρμανση της κατοικίας τους. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί ότι με την ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης θα μειωθούν οι χρεώσεις οίκο. Είναι αντιληπτό ότι διανύουμε μία περίοδο διεθνούς κρίσης που έχει εκτινάξει τις τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη σε πρωτόγνωρα επίπεδα, με αποτέλεσμα να απειλείται η κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών κρατών και συνεπώς της χώρας μας. Γι' αυτό η δέσμευση της κυβέρνησής μας και του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για ένα δίκτυο προστασίας που θα βοηθήσει τους Έλληνες καταναλωτές να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξαιρετικές καταστάσεις συνεχίζεται και τον μήνα Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, για αυτόν τον μήνα η κυβέρνηση θα διαθέσει 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για να επιδοτήσει τους λογαριασμούς ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, για τα οικιακά τιμολόγια, η επιδότηση αφορά σε όλες τις παροχές κύριες, κύριας και μη κύριας κατοικίας για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης χωρίς εισαδηματικά κριτήρια και για όλους τους παρόχους. Αφορά σε περίπου 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές. Συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο απορροφούμε το 94% της αύξησης στα νοικοκυριά, με την επιδότηση να φτάνει τα 639 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου ανέρχεται στα 677 ευρώ το Σεπτέμβριο,
απορροφώντας σχεδόν το 100% της αύξησης. Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυριά το Σεπτέμβριο υπολογίζεται στα 748 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση σε μη οικιακά τιμολόγια και σε εμπορικούς καταναλωτές, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύως μέχρι 35 κΒ και για όλα τα αρτοπία και ζαχαροπλασία ανεξαρτήτως ισχύως παροχής, η επιδότηση ορίζεται για το Σεπτέμβριο στα 604 ευρώ ανά μεγαβατόρα, απορροφώντας το 89% της αύξησης. Το μέτρο αυτό αφορά σε 1.250.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψηλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοπία, και υπολογίζεται στα 401 εκατομμύρια ευρώ το Σεπτέμβριο. Για όλες τις υπόλοιπες εμπορικές και βιομηχανικές παροχές με παροχή ισχύως μεγαλύτερη των 35 κΒ, η επιδότηση ανέρχεται στα 342 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για το αγροτικό τιμολόγιο, η επιδότηση προσδιορίζεται στα 639 ευρώ ανά μεγαβατόρα, απορροφώντας το 90% της αύξησης. Η απλή ανάγνωση των αριθμών καταδεικνύει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση, η οποία εξαντλεί κάθε οικονομική δυνατότητα προκειμένου να συγκρατήσει το ενεργειακό κόστος και να προστατεύσει το εισόδημα των πολιτών απέναντι σε μια πρωτοφανή σε μέγεθος και άγνωστη σε διάρκεια ενεργειακή κρίση που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική θωράκισης των καταναλωτών, η οποία καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή και αποτελεσματική οικονομική πολιτική που ακολουθούμε και τον μηχανισμό στήριξης των πολιτών που έχουμε θέσει σε λειτουργία.